Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Προχθές είχαμε την εξαιρετική τύχη να βρεθούμε στην όμορφη Άνδρο και στα εγγένεια της έκθεσης του ακαδημαϊκού, του δάσκαλου, του πολυβραβευμένου ζωγράφου, του ευπατρίδη, όπως τον απεκάλεσε ο κύριος πρόδρομος Ενθιετζόγλου, Παναγιώτη Τέτσι. Η έκθεση αυτή που ξεκίνησε το Σάββατο 24 Ιουνίου και θα διαρκέσει μέχρι 24 Σεπτεμβρίου αποτελεί μέγα εικαστικό γεγονός, όχι μόνο για την Άνδρο, αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα και όχι μόνο. Έτσι, δεν απετέλεσε έκπληξη το πλήθος των φίλων και θαυμαστών του μεγάλου ζωγράφου που συνέρευσε από όλη τη χώρα. Το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, που φιλοξενεί φυσικά αυτή την έκθεση στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, έζησε και θα ζει όλο το καλοκαίρι στιγμές υψηλής αισθητικής απόλαυσης που εκπηγάζει από τις θαλασσινές πινελιές του έξοχου καλλιτέχνη. Η έκθεση αυτή του Παναγιώτη Τέτσι είναι μια θεματική ενότητα με θαλασσινά τοπία και έχει τίτλο «Θάλατα». Γράφει μεταξύ άλλων ο Δόκτωρ Κυριάκος Κουτσομάλης, Διευθυντής του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή για την έκθεση του Παναγιώτη Τέτσι. Η έκθεση αυτή αποτελεί μια αναδρομή στον ζωγραφικό χώρο και χρόνο του Παναγιώτη Τέτσι μέσα από ένα προσφυλές στον καθένα μας αλλά και στον ίδιο θέμα, τη θάλασσα. Από την πρώτη ώρα της καλλιτεχνικής του αφετηρίας, το πανάρχαιο αυτό θέμα αποτέλεσε τον εξαιρετικά ευαίσθητο χώρο όπου εστίασε σημαντικό μέρος των εικαστικών του προβληματισμών και αναζητήσεων που τον ανέδειξαν σε αυθεντικό εκφραστή της μετα-ιμπρεσιονιστικής θαλασσογραφικής μας παράδοσης. Ο Παναγιώτης Τέτσις ζωγράφησε και συνεχίζει να ζωγραφίζει τη θάλασσα ως εσωτερική ανάγκη, έτσι όπως τη βίωσε και συνεχίζει να τη βιώνει ως σήμερα, ή έτσι όπως αυτή φόρτισε την παιδική του μνήμη ως γνώση και σχέση εμπειρική, όχι όμως με την έννοια της νοσταλγίας, αλλά της αντίστασης στη φθορά των διαβρωτικών επιρροών του χρόνου στα βιώματα. Τη ζωγραφίζει όμως στο πνεύμα των καιρών, χωρίς στερεότυπα, οδηγώντας το θέμα χωρίς ακραίες ρήξεις στη σύγχρονη εικονογραφική του εκδοχή, με αντιλήψεις και κανόνες που διαμορφώθηκαν κατά τις πρώτες δεκαετίες του αιώνα που μόλις πέρασε. Το θέμα το μεταγράφει αφαιρετικά, χωρίς ωστόσο να χάνονται η αναγνωρισιμότητα και η ενάργεια της απεικόνησης. Η ζωγραφική του Παναγιώτη Τέτσι είναι μια τελετουργία, μια ελεγεία του χρώματος με τη συνεργασία του φωτός. Τόσο στη φυσική όσο και στη συμβολική του διάσταση, το χρώμα αναδεικνύεται σε αυτόνομη ζωγραφική αξία. Μόνο που δεν ακολουθεί πάντα την νοητική εξίσωση, όπως την ονομάζει, δηλαδή η θάλασσα, δεν ταυτίζεται απαραίτητος με το μπλε, το θαλασσί και το γαλάζιο, υποκαθίστανται κατά περίπτωση από σκούρα χρώματα ανάλογα με τη δεδομένη στιγμή. Ο Τέτσις ζωγραφίζει τη θάλασσα έτσι όπως τη βίωσε και συνεχίζει να τη βιώνει ως τώρα, αφού γκράζεται τους παλμούς της όπως αυτοί επαναλαμβάνονται από τα βάθη του χρόνου. Μέσα από αθέατες νομοτέλειες τη ζωγραφίζει όπως έμαθε να την περιεργάζεται από παιδί, έτσι όπως αυτή φόρτισε τη μνήμη του. Τη θάλασσα του καλοκαιριού, όταν υποβάλλεται στην εκθαμβωτική δύναμη του φωτός του Μεσογείου. Την οχελική θάλασσα της νύχτας, όταν το φεγγάρι παίζει με τα νερά της, προτρέποντας το λογισμό και το μάτι στη ρέμβη του μυστηρίου του ονείρου. Τη θάλασσα που ζει τη δική της σιωπηλή ζωή, αναμένοντας την καταιγίδα. Αυτή άλλωστε τη θάλασσα προτιμά να ζωγραφίζει ο ίδιος, τη φουρτουνιασμένη, τη θάλασσα του χειμώνα. Ο Τέτσις, εκτός από συνεπής, έντιμος και έμπειρος εργάτης του χρωστήρα, είναι και ένας βαθιά στοχαζόμενος με το βλέμμα και το λόγο ζωγράφος. Προβληματίζεται και διαλογίζεται με τη γραφή και το λόγο. Με ένα υπάκουο στο μάτι χέρι μεταγράφει
με την αγωνία του σύγχρονου καλλιτέχνη προσωπικές αυτοαναφορικές εμπειρίες. Τη δική του αλήθεια, η οποία ως άρνηση στη λύθη προκύπτει επώδυνα μέσα από αμφιβολίες, αυτοαναιρέσεις και αυτοκριτικές, αφού η ζωγραφική του εξελίσσεται έξω από καθιερωμένα σχήματα ή πειθαρχημένα πρότυπα, όπου μονίμως ελοχεύει η αγωνία του λευκού τελάρου. Διεκδικώντας μια απόλυτα προσωπική θέση στο χώρο του μοντερνισμού, ο Τέτσις βιώνει το χρόνο του χωρίς εικονοκλαστικές εξάρσεις. Τις σύγχρονες εικονογραφικές του αντιλήψεις εκφράζει με μέτρο, σύνεση, νυφαλιότητα, συνοχή και συνέπεια προς τις ιδιοσυγκρασιακές του προδιαθέσεις. Στοιχεία που καθιστούν τη ζωγραφική του απάβγασμα μιας καθαρής αισθητικής εντυμότητας, πράξη ειλικρίνειας, ομολογία ενός πιστεύω, το οποίο ευνόητο είναι ότι δεν μπορεί να προκύπτει από ευκαιριακές σπασμωδικές έξεις ή ρέουσες συνήθειες μιας εποχής, αλλά από μια εγνωσμένη, σταθερή και επίπονη πορεία. Επισκοπώντας αυτή τη μακρά και συναρπαστική πορεία, εύκολα διαπιστώνει κανείς ότι σε καιρούς διλημάτων, ανάμεσα στο νέο και το παλιό, ο Τέτσις, πιστός στις αρχές του, φρόντισε να κάνει νέο το παλιό. Ας μοιραστούμε τώρα κάποιες σκέψεις του σπουδαίου μας ζωγράφου για τη δουλειά του. Θέλω να εκφράσω τον τόπο μου. Εδώ έχω γεννηθεί. Εδώ έχω μεγαλώσει. Τα μάτια μου, το φως που χύνεται στον ελληνικό χώρο, αντικρίζουν όλα αυτά τα χρόνια. Δεν ανήκω σε κανένα καλούπι, σε καμιά από τις τάσεις που πηγαίνω έρχονται στη διαδρομή του χρόνου. Πιστεύω ότι η δουλειά μου είναι κατά κάποιο τρόπο προσωπική. Δεν ακολουθώ κανένα ρεύμα. Ενσυνείδητα επιμένω να είμαι έξω από τις σύγχρονες τάσεις. Δεν κλείνω τα μάτια μου σε αυτές, μα δεν τις ακολουθώ. Για μένα η πρόοδος, η εξέλιξη στη δουλειά μου, δεν γίνεται με άλματα, αλλά με βήματα. Αυτό που πασχίζω είναι μια ορίμανση, μια πυκνότητα στο έργο μου. Σε κάθε σταθμό της δουλειάς μου υπάρχει ένα βήμα προς αυτή την ορίμανση, την εσωτερική ορίμανση. Αυτό νομίζω πως πρέπει να συμβαίνει σε κάθε καλλιτέχνη. Η τέχνη, βλέπετε, είναι μια συνεχής, μια ακατάπαυστη μελέτη. Οι νόμοι για όλες τις τέχνες είναι περίπου ίδιοι. Υπάρχει μια αρμονία, είτε συγγένειας, είτε αντιθέσεων, συγκρούσεων. Βρίσκω ότι όταν ακούς μουσική, είναι σαν να βλέπεις ζωγραφική. Υπάρχει μια αρμονία στο σχήμα, στο χρώμα, στην έκταση που θα έχει το χρώμα. Να ξέρεις πού να σταματήσεις. Βρίσκω ότι η πραγματικότητα και ο τριγύρω κόσμος μας είναι μια ανεξάντλητη πηγή. Όταν ανοίγω το πρωί τα μάτια μου, αισθάνομαι ότι κάθε φορά γίνεται ένα θαύμα. Το θαύμα του να βλέπω φως, να βλέπω ήλιο, να βλέπω σύννεφα, να βλέπω το σπίτι απέναντι. Thank you.
Ήρθαμε από τις Κυκλάδες, από την όμορφη Σύρο. Ήρθαμε από την όμορφη Σύρο. Να δούμε τη δουλειά σας. Από τη Σύρο είσαστε. Ναι. Α, τι ωραία. Πόσο, δύο φορές μου έχουν κάνει έξαρση στη Σύρο. Το ξέρω. Πολύ ωραία. Την έχω καταγράψει. Πολύ ωραία, ναι. Αυτή όμως είναι μια μαγεία. Σήμερα κολυμπήσαν πραγματικά μέσα στη μαγεία των χρωμάτων σας. Δεν είστε κολυμπώντας, είστε από τη Σύρο. Και πραγματικά είναι μια... Κολυμπώντας. Μια μαγεία. Από τη Σύρο. Πότε εκπηγάζει αυτή η αγάπη σας για τη θάλασσα? Ξέρω το όλους. Εγώ έβλεπα πάντοτε θάλασσα, άσχετα αν δεν μ' αρέσει να ταξιδεύω. Δηλαδή να βαστάει το ταξίδι ώρες πολλές, πλήττω. Και ο Καβάφης που λέει καλύτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει το ταξίδι, τι να του πούμε? Ναι, αλλά να τη βλέπεις από μακριά από τη μακριά. Θάλασσα. Πολύ πιο ωραία παρά να είσαι μέσα. Όχι ότι δεν κολυμπάω βέβαια. Στη Σύρο πότε θα μας έρθετε ξανά? Με μια τόσο μεγάλη δουλειά. Θα έρθω. Αρθείτε. Να αγαπάτε τη Σύρο? Πάρα πολύ. Είναι από τα πιο ωραία νησιά, δηλαδή όλα τα νησιά είναι ωραία. Η Άνδρος βεβαίως είναι πολύ ωραία, αλλά η Σύρος είναι ωραία γιατί έχει αυτά τα... Η πόλη είναι ωραία. Και εγώ αγαπώ τα νησιά που δεν είναι αυτά τα... τα οποία δεν είναι ούτε ψαράδικα νησιά, είτε βγαίνει στο λιμάνι και είναι, ξέρω εγώ, μια νέκρα, μια θλίψη. Η Σύρος έχει μια ζωντάνια, είναι μια πόλη. Έχει αυτά τα ωραία σπίτια, τα νεοκλασικά, τα οποία σπίτια αυτά είναι από εύρωστους οικονομικά ανθρώπους φτιαγμένα τον καιρό εκείνο. Και τέτοια σπίτια νομίζω ότι ούτε η Αθήνα δεν έχει. Μερικά είναι πολύ πιο ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για τη δουλειά σας και για την αγάπη σας στη Σύρο. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Νομάρχα, κύριε Έπαρχε, κύριε Δήμαρχε, πού είναι αυτή? Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω σε αυτή εδώ την έκθεση που αφιερώνουμε στον Παναγιώτη Τέτσι. Για πολλούς από εσάς το ταξίδι αυτό ήταν μια περιπέτεια χθες. Ελπίζω να συμπληρώσουμε ή να αναπληρώσουμε την αδικία που σας έγινε. Και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Τον κύριο Τέτσι τον γνωρίζουμε σχεδόν όλοι. Για όσους με άκουσαν προηγουμένως στη συνάντηση με τον τύπο, θα επαναλαμβάνουμε, ας κάνουν λίγη υπομονή. Τον κύριο Τέτσι τον γνωρίζουμε όλοι. Είναι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, δεν θέλει πολλά λόγια, κυρίως δεν θέλει, όπως λέει, λιβανίσματα. Εγώ όμως πρέπει κάτι να πω για την περίπτωση και ας τι να πω, μην τα πάρει για λιβανίσματα. Αν πω ότι είναι ένας ειλικρινής, έντιμος, αυθεντικός ζωγράφος, ο οποίος έχει κάνει τη ζωγραφική του σκοπό τη ζωή του,
είναι νομίζω το αυτονόητο. Ο κύριος Τέτσης υπάρχει για τη ζωγραφική του, με αυτήν εκφράζεται, με αυτήν επιχειρηματολογεί, με αυτήν καυγαδίζει και για αυτήν μαλώνει πολλές φορές με τον δικό του τρόπο. Αν πω ότι είναι ένας καλλιτέχνης με ανεξάντλητη ενέργεια και δυναμισμό, ο οποίος ξέρει να χαίρεται τη ζωή, ένας άνθρωπος γενναιόδωρος, προσφέρει με γενναιοδορία, με ευγένεια ψυχής, με κομψότητα πνευματική, προσφέρει αγάπη, φροντίδα, στοργή και παίρνει αγάπη. Αυτή είναι μια δική μου προσωπική άποψη, τεκμηριωμένη όμως, γιατί η άποψή μου ταυτίζεται με την άποψη πολλών που τον είχαμε, έχουμε την τύχη να τον γνωρίζουμε και πιστεύω ότι φεύγοντας από μια συνάντηση μαζί του αισθάνεται κανείς μια πληρότητα. Ο Παναγιώτης Τέτσης έκανε την τέχνη του λειτουργήμα, έτσι όπως ορίζει την ζωγραφική ο πατέρας του μοντερνισμού, ο Σεζάν. Μέσα σε δύσκολες συγκυρίες, σε κλίμα έξαρσης του αντιπολισμού, θέλησε και μπόρεσε να μείνει πιστός στις αισθητικές του επιλογές. Πιστός στην αναγνωσιμότητα, στην ενάντια της εικόνας. Πιστός στη συνθετική καθαρότητα, χωρίς όμως να μένει ξένος ή αδιάφορος στους προβληματισμούς του καιρού του. Αρνήθηκε να βάλει τη ζωγραφική του σε καλούπια, να την εγκλωβίσει σε σκοπιμότητες. Ενάντια στο ρεύμα, έξω από ομάδες, σχολές ή κινήματα, δημιούργησε το δικό του προσωπικό σύμπαν, το έπλασε με τη γνώση του κανόνα και την ευαισθησία της συγκίνησης, όπως λέγει ο Μπράκ. Το έπλασε μόνος του, μέσα στη σιωπή και πολλές φορές μέσα στην οδύνη της σιωπής. Γιατί γνωρίζει όσο κανένας άλλος ότι η τέχνη δεν γίνεται μέσα σε θορύβους, δεν γίνεται με ρέουσες έξεις, δεν γίνεται με άλματα, γίνεται με βήματα σταθερά, αργά, όπως συμβούλευε ο Ρίλκε στο νέο ποιητή, όταν του έλεγε «Μάθε να μεγαλώνεις αργά, αλλά σταθερά σαν το δέντρο». Αυτοί είναι μερικοί από τους λόγους οι οποίοι μας έκαναν να αποφασίσουμε και να προτείνουμε στον κύριο Τέτση για αυτή την έκθεση. Και αυτοί είναι προφανώς οι λόγοι που έκαναν ένα μεγάλο και εύρωστο τραπεζικό φορέα να στηρίξει αυτή την έκθεση στο πλαίσιο του προγράμματος χορηγιών του Ομίλου. Για τη χορηγία οφείλω θερμές ευχαριστίες και εδώ θα επαναληφθώ πάλι για όσους ας μην μ' ακούσουν αυτοί που ήταν προηγουμένως. Επιθυμώ να ευχαριστήσω θερμά και εκ μέρους της Διοικούς Επιτροπής του Ιδρύματος, της Προέδρου της κυρίας Καραδότη Κατσίκη, η οποία λόγω επικείμενου του κετού δεν μπόρεσε να είναι εδώ πέρα. Πρέπει να είναι η κυρία Βελέρ, η κυρία Νίκη Βουλανδρή είναι εδώ. Δεν είναι εδώ ο Κώστας ο Γαβράς, ούτε φυσικά και ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, λόγω για ευνόητους λόγους. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν την διοίκηση της τραπέζης, ιδιαίτερα τον κύριο Νικόλο Νανόπουλο, διευθύνοντα σύμβουλο της τραπέζης. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Νικόλο Καραμούζη, αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο, τον κύριο Ευάγγελο Χρόνη, γενικό διευθυντή του ομίλου Λάτσι, τον κύριο Δημήτρη Βεργιόπουλο, επικεφαλής της διεύθυνσης του Private Banking, την κυρία Λίδα Μοδιάνο Λεόν, βοηθό γενική διευθύντρια και την κυρία Ρόζη Θανασίου της διεύθυνσης Marketing της Τραπέζης. Θερμές ευχαριστίες
εκφράζω στις νέες μορφές, οι οποίες διατηρούν το αρχείο του κ. Τέτσι και μας διευκόλυναν πάρα πολύ για θέματα διαδικαστικά. Εκφράζω θερμές ευχαριστίες στην κυρία Τζούλια Δημακοπούλου και την Ιωάννα Μετζαλιώτη και όλους τους συνεργάτες. Ευχαριστώ τους συλλέκτες, όσοι θέλησαν να στερηθούν τα έργα τους και να μας τα δανείσουν εδώ για να γίνει αυτό το αφιέρωμα. Ευχαριστώ τους συγγραφείς των κειμένων, τον αγαπητό Τζουλιάνο Σεραφίνη, ο οποίος έγραψε ένα εμπεριστατωμένο κείμενο, τον Χάρη Καμπουρίδη και όσους συνέβαλαν σε αυτή την έκθεση. Δεν θα ήθελα να ματρηγορήσω, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Νανόπουλο να έρθει στο βήμα να απευθύνει δύο λόγια και στη συνέχεια το λόγο θα πάρει ο αγαπητός Παναγιώτης Τέτσης, ο πεφυλημένος, όπως λέει ο ίδιος, για τους άλλους. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμη κύριε Δομάρχα, κύριε Έπαρχε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα και εγώ να πω δύο λόγια. Δεν είναι χώρος και ώρα για πολλά λόγια, αλλά θα ήθελα να πω δύο λόγια για τη σημερινή εκδήλωση και κυρίως να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την παρουσία σας εδώ απόψε σε αυτό το χώρο. Θα ήθελα να μιλήσω ουσιαστικά για τους δύο συντελεστές αυτής της εκδήλωσης. Αφενός τον κύριο Παναγιώτη Έτσι, τον ακαδημαϊκό, τον καθηγητή πανεπιστημίου, τον εικαστικό δημιουργό που έχει τύχει ευρύτατης αναγνώρισης, τον αγαπητό άνθρωπο, ο οποίος έχει καταφέρει να μας συγκινήσει όλους με το έργο του. Και επίσης να αναφερθώ στη θεματολογία, που νομίζω ότι και αυτή μας ακουμπά όλους. Το θέμα της θάλασσας είναι ένα θέμα εξαιρετικά αγαπητό στη χώρα μας, το απέραντο γαλάζιο που μας περιβάλλει και μας και σφραγίζει ανεξίτηλα τη χώρα μας, την ιστορία μας, την καθημερινή μας παρουσία. Αφετέρου, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Βασίλη και της Ελίζας Ουλανδρή που μας φιλοξενεί εδώ και το οποίο έχει καταφέρει κάτι αρκετά μοναδικό. Βρισκόμαστε στην Άνδρο, επομένως βρισκόμαστε στην περιφέρεια της χώρας. Μιας μικρής χώρας όπως είναι η Ελλάδα. Και όμως έχει καταφέρει το μουσείο αυτό και είναι στο κέντρο. Στο κέντρο της επικαιρότητας όσον αφορά το αντικείμενο της τέχνης και αυτό δεν είναι μικρό επίτευγμα να καταφέρεις από την περιφέρεια να βρεθείς έστω και σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο στο κέντρο, στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος. Και αυτό πιστεύω ότι αντικατοπτρίζει την ποιότητα των συντελεστών, την ποιότητα των ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται στο Ίδρυμα. Και σε αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, όσο βεβαίως και το Διευθυντή του Μουσείου, τον Κυριάκο Κουτσομάλη, για την εξαιρετική πορεία την οποία έχει διαγράψει το Ίδρυμα. Επομένως, για εμάς η Γιώργα που πιστεύουμε ως νέος δυναμικός οργανισμός ότι πρέπει να έχουμε μια κοινωνική συνεισφορά και στον χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, η πρόταση του να χορηγήσουμε αυτή την πρωτοβουλία εκτός προγράμματος, πρέπει να πω, ήταν κάτι το οποίο ήταν προφανές για μας, να ασχοληθούμε, να βοηθήσουμε, να συνδράμουμε, να δώσουμε το παρόν και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι. Είναι εξαιρετική τιμή για μας που μπορέσαμε να είμαστε συντελεστές αυτής της
επιτυχίας που πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει αυτή η έκθεση. Θα ευχαριστήσω εσάς που με την παρουσία σας θα κλείνει το αποτέλεσμα που πιστεύω ότι θα είναι τίποτα άλλο από μια επιτυχημένη πρωτοβουλία. Ευχαριστώ. Φίλοι μας, φανταζόμουν ότι θα είσαστε εδώ τόσο πολύ. Αλλά με συγκινεί αυτό. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πω ότι με συγκίνησε. Στο μικρόφωνο! Ελληνοριά είναι αυτό. Τι είναι η Ελληνοριά, βέβαια έχετε εξοικειωθεί με τα μικρόφωνα εσείς, αλλά εγώ δεν έχω εξοικειωθεί. Δύο φορές την ημέρα μιλάτε, μία πάνω και μία κάτω. Μία στο πάνω, μία στο κάτω. Μάλιστα, είπε λόγια ποιητικά και ήταν πολύ ωραία συγκινητικά. Βέβαια, είπε ότι δεν συμπαθώ τα λιβανίσματα, πραγματικά δεν συμπαθώ τα λιβανίσματα, αλλά νομίζω ότι το λιβάνι που έβαλε ήταν το γνήσιο λιβάνι, το δάκρυ και όχι το μοσχολίβανο που έχει μάλλον μία όχι ευχάριστη, αν θα έλεγα μάλιστα μία κάπως μερικές φορές χυδαία μυρωδιά. Λοιπόν, τον ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κουτσομαλή, ευχαριστώ αυτού του ανάπολα, αυτούς που γράψανε, ευχαριστώ τον φίλο μου τον Χάρη τον Γουαμπουρίδη και βέβαια ευχαριστώ πάρα πολύ τον του Γιάννου Σεραφίνη για αυτό το πολύ ωραίο κείμενο και οι δυο τους που έχουν γράψει. Όπως και ο κύριος Κουτσομάλης, εκτός από τα λόγια που είπε απόψε, έχει γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο μέσα στο πλοίο, στον κατάλογο. Επίσης, πρέπει να ευχαριστήσω τις αυτές οι οποίες συμβάλλανε στην πραγματοποίηση της εκθέσεως. Το Ίδρυμα Γουλαμβρή, το Διοικητικό Συμβούλιο, την Πρόεδρο περιμένει ευχάριστο γεγονός και όλα τα μέλη του Συμβουλίου. Επίσης, πρέπει να ευχαριστήσω τους φίλους μου και τις φίλες μου των νέων μορφών, οι οποίες κυρίες έχουν σε κάθε περίπτωση βοηθήσει, έχουν συμβάλει καθοριστικά στο να πραγματοποιούνται αυτές οι εκδηλώσεις, οι εκθέσεις. Τουλάχιστον για τις δικές μου και άλλες επίσης. Τώρα για την έκθεση αυτή, μου έκανε την τιμή ο κύριος Κουτσομάλης πριν από 1,5 χρόνο να κάνει αυτή την πρόταση. Πρέπει να πω ότι όταν το άκουσα ήταν πάρα πολύ ωραίο, ευχάριστο και ίσως κάπως ένιωσα ένα βάρος, διότι μέσα από αυτές τις αίθουσες έχουν περάσει όλα τα μεγάλα ονόματα της σύγχρονης τέχνης. Τέλος πάντων, μιλήσαμε και είπαμε ότι εάν κάνουμε μία αναδρομική έκθεση δεν έχει κανένα νόημα, διότι πριν από 5 χρόνια η Εθνική Πινακοθήκη οργάνωσε μια πολύ μεγάλη αναδρομική έκθεση, την οποία εγκαινίασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ο τότε, ο κ. Στεφανόπουλος. Βέβαια δεν είχα απέτηση ο τωρινός πρόεδρος να έρθει εδώ, αλλά εδώ που τα λέμε, αν ερχόταν το Υπουργός Πολιτισμού, δεν θα ήταν άσχημα. Είπαμε να έχει ένα θέμα, να έχει θέμα τη θάλασσα. Έργα τα οποία
από τα τελευταία χρόνια είχα ζωγραφίσει και με αυτή την απόφαση δόθηκε μια δεύτερη όθηση να συνεχίσω στο θέμα αυτό απάντω. Και έτσι είναι η έκθεση αυτή την οποία βλέπετε και για την πραγματοποίηση δεν ξέρω εάν το είπα. Είπα τις ευχαριστίες προς την τράπεζα που συνέβαλε οικονομικά το να πραγματοποιηθεί και όλους τους τα στελέχη της τράπεζας. Διευθύνω τα σύμβουλο, δεν ξέρω πώς να πω ότι αυτό το ίδρυμα εδώ γίνεται ένας πόλος έλξης στο νησί. Κάθε χρόνο όλοι περιμένουν το τι θα γίνει. Ως τώρα είχαν γίνει αυτές οι μεγάλες εκθέσεις που ανέφερα, αλλά ήταν καλλιτεχνών οι οποίοι δεν ζούσαν εκτός από τον Μπαλτής. Νομίζω έτσι δεν είναι, κύριε Κουτσομένη. Ναι, λοιπόν. Βεβαίως, αυτοί που δεν είναι παρόντες, που δεν ζούνε, αλλά όταν ένας καλλιτέχνης ζει, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Έχει απαιτήσεις, αλλά εγώ δεν είχα απαιτήσεις. Νομίζω όλα κύλησα πολύ ωραία και τους ευχαριστώ όλους. Λέω, για αυτό το ίδρυμα όμως έχω μια ιδιαίτερη συμπάθεια. Δεν είναι μόνο το ίδρυμα της Άνδρου, είναι αυτό που περιμένουμε το ίδρυμα να δημιουργηθεί στην Αθήνα. Που η Αθήνα, εκτός από τα μουσεία τα πολύ μεγάλα και σπουδαία γλυκικής και εκτός από την πινακοθήκη η οποία είναι συρρυκνωμένη και δεν μπορεί να εκθέσει τις συλλογές της και πόσο μάλλον να δεχτεί και δωρεές, το μουσείο αυτό του Ζεύγου, του εκλειπώντος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή θα είναι σημαντικό, διότι στερούμεθα από έργα ευρωπαϊκής τέχνης, από έργα Ελλήνων καλλιτεχνών που βεβαίως έχουμε και θα θέλαμε να είχαμε ακόμα περισσότερα. Τώρα, από έργα ευρωπαϊκής ζωγραφικής η πινακοθήκη έχει πολύ λίγα, τα οποία ήταν δωρεά Γάλλων καλλιτεχνών όταν το 1948 το Ζεύγος Μιλιέξ επεσκέφθη, πήγε στο Παρίσι μετά τον πόλεμο και επεσκέφθη ορισμένα εργαστήρια καλλιτεχνών, δηλαδή τους καλλιτέχνες και κατά κάποιο τρόπο ζητώντας τους δώσανε κάποια εργάκια. Τα λέω εργάκια διότι δεν είναι σπουδαία έργα. Αυτά έχει από την ελληνογραφική και ορισμένα ανελληνισιακά η πινακοθήκη, τα οποία δεν είναι όπως είναι στα άλλα μουσεία. Βλέπεις πάρα πολλά, τουλάχιστον βλέπεις κάθε μουσείο που πας στα ευρωπαϊκά μουσεία, βλέπεις τουλάχιστον 10 ρούμπες. Λοιπόν, αυτό το μουσείο το έχουμε ανάγκη να γίνει και τις περιπέτειές του τις ξέρετε. Ελπίζω να έχει μια καλύτερη εξέλιξη και πρέπει να χωνέψουμε όλοι μας και ηθικά να βοηθήσουμε να πραγματοποιηθεί το μυστήριο αυτό. Σας ευχαριστώ και συγχωρείτε. Προσθέσω σε όλα αυτά που είπαν ότι είστε και ένας ευπατρίδης. Αυτά που είπαν ακουγόντουσαν, να αγιάσει το στόμα σας. Μάλιστα κύριε. Εγώ χειροκρότησα. Τι κάνετε.
παρουσίασες εδώ νομίζω ότι το τονίζει αυτό, το υπερτονίζει. Εγώ τον εκτιμώ και τον θαυμάζω. Είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος, ένας πραγματικός πατρίδης. Είναι χαίρομαι πολύ που βρισκόμαι και θαυμάζω τα έργα. Τι ξεχώρισατε από την έκθεση, τι ξεχώρισατε ιδιαίτερα. Ακόμα δεν τα έχω δει όλα. Αλλά είναι όλα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Oh my baby, I